Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας. Έλα, μάνα μου! Έλα! Πού είσαι, παλγάρι μου? Εδώ να σε περίμενα. Καλά, ευτυχώς εκεί είσαι και το σήκωσες. Να σου πω, καλά για την ώρα, για την χθεσινή την επίσκεψη του Ρατζή, τα Ερντογάν. Πρέπει να σας πω ότι συγκινήθηκα πάρα πολύ εχθές. Διότι έκανε ο Κυριάκος δύο αναφορές. Μία στον Ελευθέριο Βενιζέλο. Και δεύτερον, όταν πήρε ο πατέρας μου το βραβείο υπεχτσί. Αυτοί από το 67 έχουμε πει έχουν την ίδια πολιτική, να μην σου πω από την εποχή του Μουσταφά και Μάθε. Όχι όπως τον λένε και καλά, ο πατερούτης των Τούρκων. Οπότε δεν περιμένουμε και τίποτα. Καλά έκανε ο άλλος και έσκυψε. Εξάλλου τον πρόεδρο Ερντογάν τον είδα όπως γνωρίζετε το πρωί. Εγώ τον υποδέχθηκα και νομίζω οι εικόνες μπορούν να μιλήσουν από μόνες τους. Κοίτα, θέλετε μπικουτί. Απλά έσκυψε από τη λάθος πλευρά. Αυτό είναι το θέμα. Καλά, ενώ έπρεπε να κοιτάει λίγο τοίχο. Συνήθως έτσι γίνεται και τέλος πάντων. Εντάξει, από όπου και να σκύψει αυτό, τον έχουν έτοιμο. Ναι. Είναι και μερακλείδες οι Τούρκοι. Αυτό που θέλω να πω είναι η επίσκεψη. Ξέρω τα αποτελέσματα, ξέρω τι μας περιμένει. Ξέρω, δεν είμαι υπηθή, αλλά λέμε από τα τόσα χρόνια της ζωής μας, βλέπουμε τι γίνεται με τους Τούρκους. Λοιπόν, αυτό που μου έκανε εντύπωση σήμερα, πήγα στη ΔΕΗ, στο κατάστημα της περιοχής μου, για να δω τι θα διαλέξω. Στο πράσινο τιμολόγιο πιστεύω ότι θα έχουμε αυξημένο ανταγωνισμό. Άρα χαμηλότερες τιμές. Αυξημένο ανταγωνισμό. Τι διάλεξε? Κόκκινο είχε, είχε κόκκινο. Θα σου πω τώρα, θα σου πω τι διάλεξα. Γιατί έτσι κι αλλιώς αυτό που λένε, έτσι κι αλλιώς η ΔΕΗ θα γίνει κόκκινη. Γνωστό. Στο τέλος είτε, εγώ αυτό που συμπέρανα, είτε πράσινο είτε κίτρινο, η πούτσα θα είναι μπλε. Αυτό είναι σίγουρο. Μωρέ, πούτσα να είναι και ό,τι να είναι τώρα, μην το ψάχνουμε. Α, μπράβο. Καταρχήν φαντάζομαι ότι όταν βγήκε αυτή η μαλακία το πρόγραμμα και καλά, οι υπάλληλοι της ΔΕΗ ήταν τελευταίοι που μάθανε και ενημερωθήκανε όπως συνήθως. Υπάρχει μια λαζονία στα πάντα και το 41% συνεχίζει να επιβραβεύει ελεύθερους επαγγελματίες, υπαλλήλους, όλο τον κόσμο. Ωραία, γίνεται ελεύθερος επαγγελματίας. Ποιο είναι το πρόβλημα τώρα? Δεν κατάλαβα. Γίνε πολυεθνική, γίνε κάτι άλλο από αυτό που είσαι τέλος πάντων για να μην γκρινιάζεις. Άισε χτύρι. Σε μισούμε, Έλληνα. Σε μισούμε. Δεν πάει να είσαι υπάλληλος επαγγελματίας. Το 41%. Εκεί πληρώνονται όλα. Έτσι, μέχρι να μάθει να σκύβεται όλοι σαν τον Γεραπετρίτη. Βλέπεις, λοιπόν. Εμείς βάζουμε και πεντατήν, πλενόμαστε, τουρκάκια είμαστε. Έτοιμοι είμαστε. Μ' αρέσει που είσαι κυπαστρικιά. Ναι, πάνω απ' όλα. Καθαριώτης είναι μισή βρωμιά. Α, σε πιάσα πάλι. Χαίρετε. Χαίρετε. Δεν θέλω να σε τρομάξω. Δεν τρομάζω. Πάμε αδέλφια και Άγιος ο Θεός είναι τραγούδι. Αλέξανδρος Δάικος. Πάμε αδέλφια και Άγιος ο Θεός να ανοίξει ο ουρανός να μας πάρει. Λοιπόν, αυτή την κλάψω μου. Καταρχάς θα πω ότι ήταν εξαιρετική η εμφάνιση του Πρωθυπουργού μας στο BBC. Αισθάνθηκα πολύ περήφανη και ευγνώμων. Πού τη βρήκες βρε πούστη, πού τη βρίσκεις το κάθε σούργυλο της ισπανικής μαλακίας? Τέλος πάντων. Πώς είναι ισπανική? Δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις, εσύ δίνεις μαθήματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Πάντως ο ασκητής βγήκε δήμαρχος, ή δημοτικός σύμβουλος, δεν θέλω να σε τρομάξω πάλι. Και στο πρώτο είχα ακούσει εκείνο το μαλάκα το. Έχουν έρθει τα πρώτα ναρκωτικά από Ουκρανία που έχουν πάρει πάνω και τις βόμβες του δηλαδή, ενέργεια και αυτά. Εμείς είχαμε τα πυριώτικα, τέλος πάντων. Τα πυριώτικα. Ναι, και εκεί δεν μπορώ να το παλέψω αυτό, ναι. Ναι, Απόστολε. Έλα. Ναι, με ακούς? Σ' ακούω. Ο Ηλίας, θα πρότεινα η γνήσια. Ποιος Ηλίας? Ο Ηλίας, φίλο, σταθμό από Καλαμάτα. Α, εντάξει, τι μου λες ο Ηλίας και σε ξέρω. Οκ. Okay. Λοιπόν, θα πρότεινα, επειδή η γνήσια αριστερά εκφράζεται μόνο από το Κομμουνιστικό Κόμμα και από κανέναν άλλο, ναι. Δεν είναι από αυτό το Νέο Αριστερά, όχι? Η Νέα Αριστερά να αλλάξει όνομα και να ονομαστεί σε Νέο Αρχίδι, γιατί στις εκλογές θα τσιμπήσουν ένα αρχίδι. Δεν το ξέρουμε, περίμενε, δεν ξέρεις ποτέ. Μπορεί να συναντηθούν, όπως λέει και η Αχτσόλου. Αυτό που θα κινητοποιήσει όλους τους αριστερούς και προοδευτικούς πολίτες που είναι εγκλωβισμένοι στην αδράνεια, στην απογοήτευση και στην ανάθεση. Αυτή τη συνάντηση θέλουμε να πετύχουμε. Άρα δύο αρχίδια. Δεν το ξέρεις. Ναι. Παρακαλώ. Θα ήθελα να μιλήσω με τον Αποστόλη. Εγώ είμαι ο Αποστόλης. Θα ήθελα να κάνω μια αφιέρωση στην αδερφό μου που ζει στο εξωτερικό. Κάντε. Και ακούγομαι live. Περίπου. Α, ήθελα να τη δει τη Δευτέρα και τη Τετάρτη και γιορτή ο αδερφός μου Νίκος που ζει στην Ιρλανδία. Θα ήθελα να πω μέσω εσάς τα χρόνια πολλά. Ωραία. Πού καθημερινά. Έγινε, να είστε καλά. Θα ακουστώ, έτσι. Θα ακουστείτε με χρόνια πολλά να λέτε. Σε όλους τους Νίκους και στη Νίκη, τις Νίκηδες χρόνια πολλά. Α, ωραία. Τι μου λείπει αυτό να γραφήσετε. Τηλέφωνα δεν έχετε, πρέπει να τα κάνετε μέσω ραδιοφώνου αυτά. Θέλω να μας ακούσει. Έχεις και το ψώνιο σου, κατάλαβα. Εντάξει, να είσαι καλά. Ναι, ευχαριστώ. Γεια. Ναι. Η Ελένη Λουκά είμαι. Και τι να κάνω εγώ? Δεν σου πω, φωνάζω έξω. Μη φωνάζεις όμως, πες τα ίδια χωρίς να φωνάζεις. Γιατί πρέπει να φωνάζεις? Φωνάζω έξω. Γιατί πρέπει να φωνάζεις? Μπρε, κάτσε να
να σου πω. Μη φωνάζεις. Έξω. Όχι. Στην Ελλάδα. Μη φωνάζεις. Οι Τούρκοι δεν έπρεπε να χέσει αυτό. Ντροπή στον Τούρκο. Ήρθε τώρα, τι να κάνουμε. Πάει, ήρθε, έγινε. Τούρκο προδότη, Τούρκο τουρκόφιλο. Ντροπή στον Τούρκο. Τουρκοφιλόφιλο. Είσαι τουρκοφοβικιά. Τούρκους. Είσαι τουρκοφοβικιά. Οι Τούρκοι είναι εχθροί μας. Τουρκοφοβάσαι τον Ερντογάν. Ντροπή στον Κεραπετρίτη που προσκύνησε. Όχι σε κάθε φοβία. Τον Ερντογάν. Ντροπή του. Για τώρα, εντάξει, το είπαμε. Δεν φωνάζει. Ναι, χαρούμενο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Χαρούμενο να είναι, χαρούμενο να είναι. Ναι, ναι, θέλω να πω να βλέπουνε πολίτη. Δεν τα βλέπουνε όμως. Εσύ καλά τα λες, δεν τα βλέπουνε. Άμα αν τα βλέπανε θα ήμασταν αλλιώς. Στο εξωτερικό με. Να τα βλέπουν αυτά. 27 Δεκάτου 2021 που μου τα αναφερόσατε μόνο σε μένα και με έμαθε όλος ο κόσμος. Τι κάναμε? Και 27 Δεκάτου 2021 η ώρα του λαού να βάζουν να τη βλέπουν όλοι είναι όταν πρωτομιλήσαμε. Κύριε, εσείς είστε στον Πειραιά. Εγώ είμαι σειρματιστής του ναυτικού Σπέντζας, Πολύκαρπος, όπως λέμε Σπέντζας. Σπέντζος φίλμα, αλλά με άλφα στο τέλος, Πολύκαρπος. Επειδή τώρα είναι επίκαιρος στην Αμερική, δεν ξέρω αν τα παρακολουθείτε που οι πιλότοι των αεροπλανοφόρων μιλάνε για υπτάμενος δίσκος, το οποίο έχετε παρακολουθήσει αυτό. Ναι. Και με μάθανε φοιτητές του εξωτερικού από την. Κάνουμε έργο κι εμείς. Βοηθάμε τη φοιτητική κοινότητα να πάει παραπέρα η επιστήμη. Ναι, όχι, γιατί πολλοί διαμαρτύρονται ότι τα UFO δεν είναι αλήθεια. Έλα τώρα, χαζομάρες τώρα. Τους ανοίξαμε τα μάτια τώρα που σε μεταδώσαμε. Ο Σαντορίνης Παύλος. Τον Παύλο που δεν τον ξέρανε και τώρα το μάθανε το Σαντορίνη και στο Wisconsin. Ναι, κάνουνε μερικοί. Δεν ξέρανε Παύλο Σαντορίνη στο Wisconsin. Είναι οι πιλότοι που τα λένε και να βλέπουν και πύλες UFO. Δεν τα βλέπουνε, σου λέω. Κυκλοφορεί. Άσε με τώρα. Και ο αστροφυσικός Γούδης Χρήστος. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια, γεια, γεια. Ναι. Η Ελένη Λουκάς. Ναι, το ξέρω γιατί πήρες και πριν. Έλα ρε Αποστόλα ρε. Έλα. Λοιπόν, άκουσα τώρα αυτό που έλεγε για τα χθεσινά επεισόδια. Πολύ σωστή προσέγγιση του Θήμιου. Και αυτός ο νόμος είναι πάρα πολύ άδικος. Αν είμαστε σε μια εξέδρα με 300 άτομα και κάνει ένα στη μαλακία, τη χρεώνεται όλη η εξέδρα. Ξέρεις αυτό? Όταν τα παιδιά τα βάζανε στις κλουβές, τα βαράγανε. Ήδουσαν μερικά ματ μέσα και όποιος πέρναγε να πάει πίσω, του ρίχανε φάπες και κλωτσιές. Και επειδή έχουμε μιλήσει και με τη λαϊκή συσπήρωση, αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για πορείες. Να είναι μια πορεία του κουκουέ, να βάλει σε ένα προβοκάτορα πάνω να έχει πάνω του όπλα. Όπλα, κατάλαβε, ενώ ξύλα, σιδερικά και αυτά. Και μετά να το χρεωθούν όλοι που είναι στην πορεία. Λοιπόν, γι' αυτό πολύ καλά κάνετε και το λέτε. Ας βρούνε ποιος πέταξε τη φωτοβολίδα και να το ξεσκίσουνε. Αλλά το να χρεώνεται όλη η εξέδρα, όλη η ομάδα, όλη η παρέα που πηγαίνει σε ένα γήπεδο, που αν έχουν πάνω του ένα ή δύο μαλακίες, είναι εντελώς άδικο και πρέπει να αλλάξει επιβιβαιώντας αυτός ο νόμος. Ναι. Ο Μητσοτάκης είναι Τούρκος προδότης. Κριτικό μου φαίνεται το επώνυμο. Άμα ήταν Μητσοτάκογλου να το συζήταγα. Λοιπόν, γεια. Να απαντήσω στον ακροατή για το ταξίδι εδώ ενωμένο δυνατό. Εσύ δεν ήσουνα, εσένα υπονοούσε. Ναι, και εννοείται ότι το φώναξα, αλλά πρώτα μίλησε ο Μαυρίκης ο Παναγιώτης. Ναι. Το φώναξα. Μετά μίλησε ο Λιμπερόπουλος ο πρόεδρος και το ξαναφώνασε. Αγαπητέ ακροατή, αυτό το πράγμα που κάνεις μόνος στη ζωή λέγεται μαλακία. Και γιατί το λέμε για κακό αυτό? Σε εφηβική ηλικία και αυτό, ναι. Αμπά, όχι, να μας το κόψετε, δεν ήξερα. Σε μεγάλη ηλικία, λοιπόν, άκουσε τώρα να δεις και μιλάω πολύ σοβαρά. Το ασφαλιστικό νομοσχέδιο, όπως είδες, χθες πέρασε. 41%. Σιγά μην δεν πέρναγε. Έχει έρθει ο καιρός να κατανείμουμε τα φορολογικά βάρη πιο δίκαια. Μπράβο! 41% Μητσοτάκης, 59% εμείς. Πόσα είναι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, 7 ή 8? 9 με τη Νέα Αριστερά. 9. Α, της αντιπολίτευσης, 8. Ωραία, 8. Με λοιπόν, το Μητσοτάκη 9. Η αντιπολίτευση είμαστε 59%, είμαστε 8 κόμματα, διαιρεμένα, ο Μητσοτάκης τα αρχίδια του. Κατάλαβες? Μ' αρέσει που λες είμαστε και βάζεις μαζί και τα φασισταριά, τους Βελόπουλους, μπράβο. Όλους. Μπράβο, να είσαστε, να είσαστε. Εγώ σου έχω πει όποιος κάνει τη δουλειά. Να είσαστε, μπράβο και πολύ σωστή λογική. Συριζέικο. Deep για deep, μπράβο όμως. Βρε μαλάκα να σου πω κάτι. Όποιος κάνει τη δουλειά, ακριβώς. Ακριβώς αυτό. Λέγατε ότι θα κάνετε αντιπολίτευση. Θα του κλάσετε τα αρχίδια. Μόνοι σας δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Πάρτε το χαμπάρι. Αν δεν ενωθούμε, θα μας γαμάει μέχρι το 2100. Καλέ, εσείς διασπάστε. Άλλους εγκαλείς. Εσείς γίνεστε χίλια κομμάτια. Έφυγε ο Τσίπρας από το προσκήνιο. Άσε με τώρα, μην με σκάσμε αυτό. Γιατί έπρεπε να μου το θυμίσεις. Αυτός που δεν κάνει τη δουλειά, φεύγει. Πηγαίνει σπίτι του.
Έλα. Έλα. Έλα, πήρα πρώτα απ' όλα να πω για την ημέρα του Αλέξη να δώσω σεβασμό. Δεύτερον, μ' ακούς. Ναι, μωρή Χαζοβιόλα. Έλα, θες να μη σε ξαναπάρω, να συνοχλώ. Δεν μπορώ να παίρνω για να μου φέρεις άσχημα. Θα σου φέρω όπως γουστάρω. Όπως γουστάρω. Κι άμα σ' αρέσει. Αλήθεια. Ναι, γιατί με ταΐς. Τόσο ντίβα έχεις γίνει. Όχι, όχι, είμαι ταΐς απλά. Δεν είσαι ταΐς. Είμαι σκληρός. Αυτό καλύτερα. Όχι, μωρή αυτό που κατάλαβες. Δεν εννοώ αυτό σκληρός. Τέλος πάντων, έλα, λέγε. Δεν είσαι, είσαι μαλακός. Όχι, αλλά τέλος πάντων, άλλο εννοούσα. Είσαι σκληρός. Λέγε. Ξέρω ποια είναι η γκόμενά σου, αλλά δεν πειρατώ. Ποια είναι? Αυτή που τσικώνει και λέει ανέλπιστο. Αυτή αγαπάς. Νόμιζα ότι είναι και εμένα η Σύση Χριστίδου. Όχι, λέγε μου, τι θες. Όχι, θέλω λοιπόν, άκουσε να δεις. Πήγα σήμερα στο σχολείο να πάρω το παιδί μου στο σχόλασμα και είναι ένας γραβατάκιας μπαμπάς. Έχεις παιδί, μωρή? Ναι, αγόρι μου. Όλα αυτά γίνονται με παιδί. Όλα. Και ακόμα. Αχ, μακάρι να μην ακούει αυτό το παιδί. Ξέρεις πόσα δεν ξέρει. Πόσα, πολλά, Εσείς απλώς ένα τμήμα. Ένα μέρος όλων αυτών. Αμαν. Για πες τώρα. Άκου τώρα, ρε μωρό μου, πάω να πάρω το παιδί τέλος πάντων από το σχολείο και είναι ένας γραβατάκιας μπαμπάς. Μια γραβατωμένη μαμά εκεί, κυριλέ. Σκάω κι εγώ, εμένα με συμπαθούν όλοι με PR full. Και λέγανε για τον Αλέξη, το παιδάκι, το Γρηγορόπουλο. Και λέει, είναι κλειστό το κέντρο, λέει ο γραβατάκιας. Και κάνει ένας γέρος, ναι, λέει. Χώθηκα επιτόπουλο, καλά κάνουνε. Λέει, ναι, λέει. Εντάξει, λέει, πόσα χρόνια θα κρατήσει αυτό, μου κάνει ο γέρος. Και γυρίζω και του κάνω όσα χρόνια χρειαστεί, αφού ο κακονέας ακόμα έξω είναι. Και ξέρεις τι κάνανε, απλώς γελάσανε και μου χτυπήσανε την πλάτη, τύπου γραφική. Ωραίο, αυτό. Μπράβο. Κατά τα άλλα, όλα καλά. Την έβρισες πολύ τη Λουκά. Έχω μπει και ακούω τις προηγούμενες εκπομπές. Το παράκανα, λες, Εντάξει τώρα κι αυτή. Θα τα βρούμε. Εκκλησίας, αφού είναι της εκκλησίας θα της αρέσει. Θα τα βρούμε, προκειμένου να ξαναβγεί θα τα βρούμε, μην αγχώνεσαι. Μαλάκα, Μπαρμπαγιάννη, το συγκεκριμένο ποιό. Αποστόλης. Ο Αποστόλης. Λοιπόν, ο Μητσοτάκης κυβερνάει 4 και άλλα 4-8 χρόνια. Διαχειρίζεται δισεκατομμύρια. Δεν ξέρω. Μπορεί να εκτοξευθεί, ας πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ και να του κόψει τη χαρά. Βρεά στο ΣΥΡΙΖΑ. Περίμενε, βρε, γιατί για να δείτε πρέπει να κοιτάτε αυτόν που κερδίζει τι κάνει. Γιατί θα είστε μαλάκες γι' αυτό. Λοιπόν, ο Μητσοτάκης μέσα στο κόμμα του έχει δεξιούς, ανθροδεξιούς, παστοκατζίδες και κουκουέδες. Κουκουέδες. Το Θεοδωρικάκο, ας πούμε, λες. Το Θεοδωρικάκο, ναι, κάτι. Μάλιστα, ναι, βασικά κουκουέδες. Εντάξει τώρα, μην πιάνεσαι. Εντάξει, θέλω να σου πω. Τι εννοείς να μην πιάνουμε, δηλαδή, ακούγεται μια μαλακία και θα πρέπει να τη δεχθώ. Όχι, αυτή τη στιγμή κάνουμε παύση. Γιατί υπόθηκε μια μαλακία που δεν ισχύει. Άρα δεν μπορεί να πάει παρακάτω αυτό. Δεν το καταλαβαίνεις. Αν δεν καταλάβετε αυτή τη λογική στη ζωή, δεν μπορεί να λέμε ναι, ναι, τέλος πάντων, μη στέκεσαι σε αυτό. Όχι, στέκομαι σε αυτό. Δεν θα υποθεί κάτι άλλο αφού υπόθηκε μαλακία. Θα σταθούμε στη μαλακία. Εξτερμάτωσες. Όχι, θέλω λίγο ακόμα. Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Κύριε Βυζδέκη. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Σκρέκα και τον κύριο Γεωργιάδη. Γιατί? Γιατί λουζόμουν μια φορά τη βδομάδα. Τώρα λούζομαι κάθε μέρα, γιατί πήγα το Σάββατο στο μάρκετ και η μάρκα που παίρνω είχε ένα μπουκάλι, τώρα είχε ένα συν ένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και την κυβέρνησή μας. Μα η κυβέρνηση μπορεί δεν είναι καλό, αυτό είναι του σωτανά. Αναγκάζεται να πάρει ένα συν ένα, δηλαδή δύο σαμπουάν για να έχει μια καλή τιμή, ενώ χρειάζεται μόνο ένα. Εμείς αυτό λοιπόν θέλουμε να το αλλάξουμε. Αποστόλη. Λέγεται. Δευτεράτζα εδώ. Έλα, μωρή Δευτεράτζα. Τι έγινε? Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τι θέλω να πω. Βγήκανε στο δρόμο συλλαγητήρια για το σκύλο. Και καλά έκαναν και για διάφορα άλλα. Αλλά για την πολύχρωμη ιδέα, ούτε κουβέντα, έτσι. Το κατάπιαμε κι αυτό. Ναι, αυτό ναι, εντάξει, δεν είναι το ίδιο τώρα. Το ίδιο δεν είναι. Αλλά δεν θα πρέπει να βγούμε στο δρόμο για τη ιδέα. Δεν είναι το ίδιο, αυτό μας αφορά άμεσα. Αυτά που μας αφορούν άμεσα δεν βγαίνουμε. Γιατί εκεί τσούζει λίγο, είναι λίγο δύσκολο. Πρέπει να έρθει σε σύγκρουση με τον εαυτό σου. Είναι δύσκολο. Τώρα να κατέβει για το σκύλο είναι λίγο πιο βατό και καλώς κάνουνε. Αλλά καλό είναι κάποια στιγμή να γίνει και σύγκρουση με τον εαυτό μας, με τις επιλογές μας, με αυτά που πιστεύουμε, με αυτά που κάνουμε. Καλό θα ήταν. Καλό θα ήταν, ναι, αυτό λέω κι εγώ. Και άμα τσούζει λιγάκι λαδάκι. Που είναι και ακριβό, βέβαια. Όχι λαδάκι, δεν είμαστε για λάδι. Τώρα βάλε κάτι άλλο τώρα. Σάλιο. Σάλιο που είναι ακόμα τσάμπα. Έλα μάνα μου. Έλα καλέ. Θα σε ευχηθώ με καλή εβδομάδα και ας πέσει χάμω, δεν πειράζει. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Καλή και με ένα πόνο. Αυτό που θέλω να προσθέσω για να μην σε αποσχολώ, Αποστόλη μου, είναι ότι εντάξει, έχουν πάρει χαμπάρι με τι μαλακισμένο λαό έχουν να κάνουν και δεν αφαιρώ τον εαυτό μου όπως πάντα. Αλλά τελικά το μαλακισμένο λαό, αυτοί που το χειραγωγούν, αυτά τα τριμπούρδελα οι δημοσιογράφοι πετσωμένοι, είναι αυτοί που θέλουν ξύλο. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσει το ξύλο και μετά να πάμε σε αυτού που πρέπει και ίσως και το 41% κάποιοι που λένε σπάσει από το κεφάλι του. Είμαστε κατά τη βία, εκτός αν το λέτε σαν σχήμα λόγου. Σαν σχήμα λόγου το λέμε και για να το διαπιστώσει θα πω το άλλο. Πίτσα πούτσα και στενά παπούτσα. Έτσι λοιπόν, ναι, έτσι και... το ακούω.
Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θέλω να σε πάω συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Ζήσουμε άπεκτους. Όσοι κατοικούν στο κλίνον αυτή, πρέπει να έρθουν σε δουν οπωσδήποτε. Η εγγονή μου με λέει: η γιαγιά ήταν υπέροχος. Ήρθαν με την παρέα της στην Θεσσαλονίκη και σε είδαν. Αλλά ντράπηκε να σε μιλήσει. Δεν πειράζει. Είσαι απίθανος. Ναι, ο Μαρκόνι, εμένα λέει. Έλα, πού είσαι, καλά, μας έλειψες. Υπάρχει. Είναι δυνατόν να για αυτή τη δουλειά να μην παίρνεις όποτε θέλουμε. Ένας άνθρωπος είπε ότι αυτά που λέω. Υπάρχει ένας άνθρωπος που ζει μονάχος. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μονάχοι. Όχι, να δει. Τι όχι. UFO, μιλάνε. Ξέρεις ότι όλοι είναι σβγαρωμένοι, δεν μ' αρέσει αυτό. Που περνάνε κάοι. Απαντάει ο πελώτος Αβδελάς της Ολυμπιακής. Α, ήταν ο Αβδελάς εκεί πέρα. Αυτό. Δεν το ήξερα, γι' αυτό πάει καλά η πτήση. Και αυτό που μου δίνεις και στοιχεία και με ονόματα, πολύ μ' αρέσει που είσαι περιστατωμένος. Ναι, ναι, πύλες UFO να βάλουν να το δουν. Μιλάει. Καλέ, θα το βάλω στο Netflix. Υπάρχει ένα βίντεο, υπάρχει. Και μετά το βεβαιώ. Είναι η μία, είναι η πύλη του αξιού και οι άλλοι πύλες του UFO που έχουμε. Και το ανεξήγητο. Το FIR της Ιουγκοσλαβίας και το FIR. Τα ξέρω τώρα, σε παρακαλώ. Τώρα Σοβιετία, τα γνωστά. Έλα, γεια. Έλα, Δόλη. Έλα. Λοιπόν, άκου, φέρνω για να τσεκάρω αν κρυφά ακούει ένα φιλαράκο με ελληνοφρένεια, ο οποίο είναι βαρύ κουκουεντή και ακούει μόνο 902, μου λέει, αλλά εγώ το ξέρω ότι την κρυφοκάνει όταν δουλεύει. Λοιπόν, και θέλω να πω ότι στο σαλόνι 23, ξέρει αυτό, του έχω φτιάξει την αφίσα και έχει και μια έκπληξη. Αυτό, τίποτα άλλο. Είναι μήνυμα μυστήριο. Τι είναι, παιδιά, αγκομενικά θα κάνετε μέσω τη εκπομπή. Τι γίναμε, αν τα πάνια το κάναμε εδώ μέσα. Από όπου μπορώ να μην καρφώνομαι, γιατί η γυναίκα του είναι και κουμπάρα μου και έχω προβλήματα τώρα, κατάλαβε. Α, είναι η φάση ο κουμπάρο στον κουμπάρο. Ο κουμπάρος στον κουμπάρα, αυτό okay, ακριβώς όπως το είπες. Okay. Λοιπόν, άμα εσείς περνάτε καλά, εμένα περισσεύει. Πιάσαμε την πρώτη. Έλα ρε μαναράκι, πού είσαι εσύ. Ο γυμναστηριακός είμαι. Ναι, μωρέ, λες και δεν ξέρω ποιος μαλάκας είσαι. Το ξέρω, το ξέρω, αλλά απλά θέλω να το λέω για να ξέρει ο κόσμος τι παίζει, ρε φίλε. Λοιπόν, άκου, εγώ έχω να δώσω μήνυμα στους νέους και στις νέες. Άμα θες βγάλε με, άμα θες γράψε με στα αρχίδια. Άκου, φιλαράκι, επειδή και εγώ υπήρξα οργισμένο παλικάρι στα 16 και ψάχναμε να ξεσπάσουμε και πλακώσουμε. Ήσουν οργισμένο νιάτο που λέμε. Όλοι στα 16, άμα είσαι φτωχός, φίλε. Και μαλάκας βολεμένος, σε ποια ηλικία έγινες. Δεν βολεύτηκα, βρε μαλάκα. Ποτέ μια ζωή δούλευα από τα. Α, λέω, λέω. Τι βολεμένος. Ποιος είναι βολεμένος, βρε μαλάκα. 13 χρονών δούλευα οικοδομείτε νεκέ. Και είναι ο ντενεκέ, μαλάκα στην οικοδομία. Το ξέρω, τον ακούω κάθε φορά που με παίρνεις. Άντε γαμίσου, ρε μαλάκα. Άκου λοιπόν, επειδή ο νέος τον καταλαβαίνω απόλυτα, γιατί εμείς είχαμε την καλή τύχη, εγώ τουλάχιστον, και ξεσπάγαμε. Είχα πάει στην πυγμαχία, μετά πήγα να πούμε με τις μηχανές. Ποια πυγμαχία, μωρή σουλάρα. Πιτσιρικά σου λέω τώρα, στα 16-17 εκεί ξεσπάγαμε. Γι' αυτό έχω να δώσω ένα μήνυμα. Μπορεί να σώσω κάποιον, που ξέρει. Ρε παιδιά, πηγαίνετε σε έναν όμιλο αθλητικό, γραφτείτε και μάλιστα αφού γουστάρετε να πλακώνεστε, εγώ η καλύτερη σας, θα ξέρετε, θα είναι το kickboxing. Πυγμαχία kickboxing. Πηγαίνετε εκεί πέρα και μπορεί να βγάλουμε κανένα ωραίο ταλέντο, φίλε. Από εκεί που βλέπει τώρα τον άλλο τρελαμένο, να γίνει κανένα πρωταθλητή και να λένε κοίτα ρε μαλάκα. Εμένα εγώ είχα ακούσει το γυμναστηριακό κάποτε και πήγα και γράφτηκα και έγινα μετά να πούμε πρωταθλητή ότι σκατανάνε. Πάντως είναι μια μεγάλη διέξοδο, φίλε, για το νέο να μπλέξει με τη γυμναστική. Μην το κοροϊδεύσεις, μαλάκα καθόλου. Εσύ μπορεί να είσαι πιλάφας, αλλά είμαι σίγουρος ότι κάποια στιγμή στη ζωή σου έκανες γυμναστική. Έστω. Δεν κατάλαβα, δεν κατάλαβα την αιχμή. Γιατί πιλάφας? Όχι, είμαι και τώρα, είμαι γυμναστηριακός. Αφού μωρή με κράζεις, γι' αυτό. Επειδή με κράζεις, λέω μαλάκα δεν έχει κάνει γυμναστική, αλλά. Εγώ κάνω άλλο. Κάνω γιόγκα, κάνω πιλάτες, κάνω aerial yoga, κάνω τέτοια. Μωρισούλα και όλα αυτά. Άκου. Οτιδήποτε κάνει το κορμί να υδρώνει μαλάκα από το γυμναστηριακό, αυτό το ξέρεις. Είναι καλό. Και το σεξ είναι γυμναστική. Και το. Μην το παρακάνουμε όμως, μην το παρακάνουμε. Ένα μέτρο, Δηλαδή είπαμε να κάνουμε λίγη γυμναστική, μην βάζει και το σεξ τώρα μέσα. Άμα είναι να πιαστούμε, είναι χέστο, άστο. Όχι, είναι κάμπλα, δηλαδή. Γιατί και γυμνάζεσαι και αεροβική κάνει και. Ζόρι να πούμε στα χέρια, στα πόδια, στον κόλο βάζει για χαρά. Σ' αρέσουν τα ζόρια, μωράκι. Τι ρε μαλάκα, χωρίς ζόρι το σεξ αξίζει. Άμα δεν είναι, τι να είναι να πούμε, το ιεραποστολικό, δεν γαμιέσαι. Λοιπόν, μαλάκα, βγάλε με και μπορεί κάποιον να τον σώσουμε. Εγώ στο λέω, φιλιά. Hello, my friend. Hello, friend. Are you Mr. Apocholis? I am. Apocholis είναι ένα Αποτσόλια band. I want to speak to Mr. Apocholis or to speak to Mr. Kalos Tsiboukis. Όχι, όχι, εγώ. Αποτσόλις. Αποτσόλις είναι Τσόλια band. Τα είπαμε αυτά. Αποτσόλ. Ναι. Αποτσόλις είσαι ένα προσκυνημένο πιστήμιο σκυλάκι και εσύ και ο άλλος. Πες μου τι είμαστε σε αγγλικά τώρα που ήρθε ο Κασελάκης. Θέλετε να βάλετε απέναντι στους δίθεν άριστους ένα άτομο που μιλάει καλύτερα αγγλικά από αυτούς. Μπράβο!
Πες μου ότι έμαθες μπήκες να κάνεις το lower. Μιλάτε καθόλου γι' αυτό. Πες μου ότι μπήκες να κάνεις το lower τώρα που ήρθε ο Κασελάκης για να καταλαβαίνεστε. Εσείς και εμείς είστε πολεμένοι. Ζηλιάρα. Έλα, Αποστολέρα μου. Έλα. Τι γίνεται, τι λέει ο Άδωνης, πρώτη παντού, ε. Στις μονάδες αγοραστικής δύναμης επί Κυριάκου Μητσοτάκη, ναι, η Ελλάδα έχει ανέβει σήμερα 6 θέσεις και σας λέω ότι το 24 με αυτά που κάνουμε θα ανεβούν τουλάχιστον άλλες 2 θέσεις. Και θα πάμε υπέρ πρώτη μετά και όλα αυτά. Και πρώτη και καλύτερη ζωή. Το σύνολο της πολιτικής μας έχει οδηγήσει σε καλύτερη ζωή τους ανθρώπους. Αυξήσεις. 1.500 ευρώ μέσος μισθός στον ιδιωτικό τομέα για το 2027. Δηλαδή τη πουτάνα έχει γίνει. Είναι πάνω στο σούπερ μάρκετ, δεν ξέρει τι σου φταίει. Βγαίνει έξω να πιει καφέ, δεν ξέρει τι σου φταίει. Τίποτα σου λέω. Οπουδήποτε πας, δεν έχει σημεία. Φράγκο. Αυτά είναι ψέματα. Τώρα τι θα πιστέψω, την τσέπη μου ή τον Άδωνη. Έλα σε παρακαλώ. Έλα, Αποστολή. Έλα. Λοιπόν, μπράβο ρε στους μπάτσους που συνέλαβαν το παιδί που τον βρήκαν αμέσως. Τρομερή αποτελεσματικότητα της αστυνομίας. Συγχαρητήρια. Μακάρι να είχαν δείξει και την ίδια ευαισθησία και για τους δολοφόνους του Καραϊβάτ και για τους δολοφόνους του Μιχάλη. Ναι, εκεί δεν ήταν τόσο εύκολο ούτε τόσο άμεσο. Δεν πειράζει τώρα, εντάξει. Καταλαβαίνεις και στο κάνουν ευτυχώς ευκρινές πώς ασχολούνται όταν πρόκειται για δικό τους. Μπράβο, ακριβώς. Και πώς δεν ασχολούνται όταν πρόκειται για άλλον. Και κυρίως όταν πρόκειται για κάποιον που φτύνει το σύστημα. Μπράβο, ναι. Θες πω κάτι, αυτά τα σκουπίδια, αυτά τα καθήκια, τους κολοκροάτες που τους ελευθερώνουν 30-30 τώρα και ανεβαίνουν πάνω και τους περιμένουν τα άλλα τα ναζίδια πάνω με καπνογόνα, τις είδες φωτογραφίες. Τις είδα, τις είδα. Πόσο προσβολή είναι αυτό για τον Μιχάλη και για την οικογένειά του και για όλους τους φίλους του. Σου λέω, έχω σαλτάρει με αυτό. Και ειδικά οι τόπιοι συνεργάτες τους που δηλώνουν και αντιφασίστες και ότι ήταν οπαδικό. Με ναζίδες συνεργάζεσαι σε καμία περίπτωση για καμία ομάδα και για τίποτα. Αυτή είναι η άποψή μου. Θα άλλαζα ομάδα εγώ. Έλα, πάλι σε πιάσα. Χαίρετε. Καλώς μας ήρθες, ρε. Από πού? Από τις παραστάσεις, ρε. Εντάξει. Κύρα Βαΐα. Εγώ δεν πίνω τσίπρα. Κύρα Βαΐα, δεν είμαι πότης. Στο Τύρναβο έχουμε κομμουνιστή δήμαρχο, ρε. Πα. Ρε, φέρω ούζο, ρε, του Τυρνάβου, ρε. Λοιπόν, και για τα κιλοτάκια της ΔΕΗ, βέβαια εσύ μας έδειχνες τα κιλοτάκια της Ελληνοφρένειας. Τώρα βλέπουμε και τα κιλοτάκια της ΔΕΗ. Τι κατάδια. Να σου πω κάτι, Αποστολή. Έλα. Μπορώ να κάνω μια σύγκριση Τσίπρα με Μητσοτάκη. Για κάνε. 185 εύκα με Τσίπρα, 250 έμαθα θα μας το πάει ο Μητσοτάκη. Δεν έχει να κάνει, δεν έχει να κάνει. Άμα όμως έχεις περισσότερα έσοδα, ναι, που επί Μητσοτάκη τα έκανες, sorry, ε. Αυτή η κυβέρνηση βελτίωσε το διαθέσιμο εισόδημα κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα. Ναι, ναι, 800 ευρώ επιπλέον εφορία με 1000 τώρα με το καινούριο νομοσχέδιο, ακριβότερο σούπερ μάρκετ, ακριβότερα καύσιμα, ακριβότερα κοινόχρηστα. Να είναι καλά ο Μητσοτάκης να μας γάμει. Αυτή τη μύρλα να μην είχατε, αυτή τη μύρλα. Να πληρώνατε και να σκάγατε, δεν γίνεται. Ακούει και η κόρη μου η μεγάλη πίσω ότι δεν το κατάλαβα αυτό. Ρε φίλε, να πληρώνεις. Μπορείς να πληρώνεις και να μην παραπονιέσαι, αγάπη μου γλυκιά. Μην μας σκοτήσεις τα αρχίδια. Αυτό είναι το θέμα. Εμείς είμαστε. Πλήρωνε σκέτο, χωρίς παραπέρα. Ρε μαλάκα, είμαστε του Πασόκ. Εμείς πηγαίναμε στα μπουζούκια, δίναμε λεφτά και του λέγαμε του σερβιτόρου, φτιάξε μας. Έχουμε μάθει να πληρώνουμε για να μας φτιάχνει. Όχι να πληρώνουμε και να μας πηδάνε. Δεν το καταλαβαίνεις. Τι να σου πω τώρα, όλο προβλήματα. Μα του έλεγε του μέτρ, πάρε και εδώ και φτιάξε με, σε παρακαλώ, το τραπεζάκι κάτω μου, ωραία. Τώρα και έρχεται ο άλλο. Θα παίρνει και σε αυτόν κιόλας. Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Τι κάνουμε? Καλά εσύ. Καλά. Να σου πω κάτι με αφορμή την παπαριά της Δόμνας. Όταν ζητούμε σε παιδιά γυμνασίου και όχι δημοτικού, που μπορώ να καταλάβω ότι υπάρχει και ένα πρόβλημα ασφάλειας, να περπατούν 1-1,5 χιλιόμετρο την ημέρα για να πάνε στο σχολείο τους, δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο η εκπαιδευτική κοινότητα και εγώ ως υπεύθυνη σε αυτό το Υπουργείο, αλλά και εκπαιδευτικός ίδια, θεωρώ ότι είναι αποτρεπτικό, ότι είναι εξαιρετικά υψηλό. Που η Δόμνα στο κάτω-κάτω, αυτά πρέπει να βγει, αυτά της είπαν, αυτά έχει. Επίσης, γιατί να μην τα πει η Δόμνα? Δηλαδή, έχει να πει κάτι άλλο πέρα από παπαριές? Όχι, γιατί να μην τις πει? Αφήνουμε λοιπόν τη Δόμνα και επειδή αφορά τα παιδιά του καθενός, αυτό που είναι εξοργιστικό είναι ότι πάντα σε μια τέτοια κουβέντα θα βρεθεί 1, 2, 3 ή και 41% που στο δεδομένη, ας πούμε, κουβέντα θα πει: έλα μωρέ, τώρα που πάθαν τίποτα που περπατάνε. Εγώ στο χωριό περπατούσα 10 χιλιόμετρα για να πάω στου διπλανού χωριού το σχολείο. Εγώ το τάδε, εγώ το τάδε. Αυτοί οι εξυπηρετητές πάντα είναι που με ενοχλούν, όχι η Δόμνα.
Δόμνα. Και υπάρχουν και τα πάντα. Και που αφορούν και τα παιδιά του. Πάντα θα βρεθεί, είπαμε, 1, 2, 3, 41% μαλάκες προκειμένου να υποστηρίξουν αυτό που ψηφίσανε. Έναντι και στην λογική του παιδιού του, θα βρούνε μια δικαιολογία. Ότι εγώ είχα κάνει, εγώ. Και γιατί αφού όλη μέρα περπατάνε στα εμπορικά κέντρα, δεν μπορούν να περπατήσουν 2 χιλιόμετρα για το σχολείο. Με αυτού τι κάνουμε. Το επόμενο είναι, δεν μπορούν να φάνε μια φορά την ημέρα, πρέπει να φάνε δύο. Δηλαδή πρέπει να φάνε και πρωινό, πρέπει να έχουν και βιβλία, δεν μπορούν να έχουν φωτοτυπίες. Θέλω να πω, όταν ανοίγει ένας τέτοιος δρόμος, όλα τα περιμένεις μετά. Αποστόλη μεταξύ σοβαρό και αστείο. Και τα περισσότερα από αυτά τα έχουμε δει, έτσι. Έχουν γίνει από αυτά που είπα, δεν είναι τυχαία παραδείγματα. Επειδή είσαι δυνατός, εννοείται και στην απάντηση, αυτό που είπες δεν το είχα σκεφτεί, γιατί εκεί θα πάμε. Έλα μωρέ, εγώ έτρωγα νερό με ξύδι και μια φρατζόλα αυτό. Δεν πάθαμε. Εμείς με τη γαλέτα τι πάθαμε. Κατ' εκεί πάμε. Αφού γονιός αντί να υποστηρίξει το παιδί του, υποστηρίζει αυτό που ψηφίζει, γιατί εγώ να σου θυμίζω ότι είχαμε ζήσει αυτό και με τα σχολεία που έχουν πρόβλημα στην Ανατολική Αττική όλα, στην Αρτέμιδα κάτω, που φώναζε στους γονείς επειδή κάναν τα παιδιά μας μάθημα σε κοντέινερ και έλεγε ο άλλος δεν πειράζει, εμείς κάναμε σχολείο σε καλύβες. Αυτό. Οι καθηγητές να είναι καλοί. Όταν σου λέει αφού κάνατε σε καλύβες, υπονοώντας ότι το κοντέινερ είναι καλύτερο και ευχαριστώ να λες γιατί έχει και ένα air condition, ένα καλοριφέρ ψευτο σόμπα, καλά είναι. Άστο Αποστόλη, κρατάω αυτό. Αφού έτρωγα εγώ μία φορά την ημέρα και έζησα, δεν πειράζει. Έτσι. Έχει και πιο πάτο. Έχει και, ναι, ναι. Και ο παππούς μου στην οικοδομία έτρωγε κρεμμύδι και ντομάτα σκέτο. Μόνο που έχουμε 2023. Έλα καημένε, κάθεσαι και ασχολείσαι με κάτι τέτοια τώρα. Μάλιστα. Ναι. Όπου τι μου είπες τώρα, τρώγαμε μία φορά την ημέρα. Πολύ καλό. Κύριε Μπαρμπαγιάννη. Κύριε Βυσδέκη, Πορφύρη, εσείς. Είμαι πάρα πολύ καλό μέσα από το γιο Καλαμούκη. Α. Και θα ήθελα να συνεισφέρω κι εγώ σε μία ταινία, το τι 30, τι 40, τι 50, λέει ο κύριος Κωνσταντάρας ο Λάμπρος, κάτι για τη Δόμνα τη Μιχαηλίδου. Να το πω. Πες το. Νιώθω στην καρδιά πινέζα. Μου φύγες με μια πινέζα, Δόμνα. Αυτό ήταν. Έλα, Αποστολή. Έλα. Καταρχάς να πω χρόνια πολλά για την υπουργάρα μας που γιορτάζει σήμερα. Ποια υπουργάρα πολλά. Α, ο Σπύρος, ναι. Γεωργιάδης Σπυρίδων Άδωνος. Ναι, τι. Συγγνώμη, ξεχάστηκα, ναι. Είναι που λέει αυτό το άλλο το όνομα που δεν ισχύει και δεν λέει ποτέ το Σπύρος που είναι βαφτισμένος, αλλά του αρέσει αυτό το αρχιελληνικό που μοιάζει κάτι. Ναι, κάτι τέτοιο για να συστήνεται. Τέλος πάντων, στο θέμα μας τώρα. Επειδή πλησιάζουν Χριστούγεννα, Άγιος Βασίλης δεν υπάρχει. Τα δώρα μας τα παίρνουμε εμείς. Με σωματεία ενωμένα. Είδαμε τι έγινε στη Λαμπορκίνη. Τα τελευταία χρόνια είδαμε ότι τα δώρα μας δεν μας τα παίρνουμε εμείς. Τα δώρα μας τα παίρνει η συνήθως. Τι να κάνουμε, μας τα μειώνει δηλαδή. Διεκδικούμε πάντως, αγωνιζόμαστε. Αυτό ναι. Φιλιά πολλά από τα Γρήνια, όπως όλοι μου. Να το. Έλα μόνο κουνιοτράμπαλι. Πώς? Κουνιοτράμπαλι. Δεν μ' άρεσε αυτό. Αποστόλη μου, δεν υπάρχει σωτηρία, αγόρι μου. Εφόσον βλέπεις ότι και ο Βελόπουλος βρίσκει βλάκες που δεν ακολουθούν και τον πιστεύει, δεν υπάρχει σωτηρία. Οπότε αμολυθείτε να τρώτε κατσαρίδες και έντομα. Σκατοέλληνες, κολοέλληνες, κολόφαρα του κερατά, γαμώ την ψυχή σας και το μυαλό σας. Μην μιλάτε έτσι, σας παρακαλώ, να σεβαστούμε τα κόκαλα των προγόνων μας. Ποιος προγόνης μας, οι προγόνοι μας είχαν και λίγα κάκαλα, εμείς είμαστε μαλάκες. Α, ναι, τα κάκαλα. Να σεβαστούμε τα κάκαλα των προγόνων μας. Μπερδεύτηκα, το κόμμα τα κα. Ναι. Είσαι μεγάλο νούμερο, ρε που είσαι μεγάλο νούμερο. Έλα, γεια. Έλα, μάνα μου. Έλα, μου, τι κάνεις. Θαύμα, θαύμα, δεν ξέρω αν λόγω της ημέρας. Άκου τι έπαθα κατά τις 9 η ώρα το πρωί, 9.30. Για πες. Παίρνω τηλέφωνο στο αυτό που μου φέρνει χρόνια πετρέλαιο για να δω τι θα βάλω και πώς θα βάλω. Είσαι γενναίος, θα βάλεις και φέτος. Ρε, θαύμα, σου λέω, θαύμα, θαύμα. Αυτή η κυβέρνηση κάνει θαύματα. Με το που πούμε την τιμή και υπολόγισα τα λίτρα που θέλω να βάλω, που ανεβήκαν οι μοραίδες στο σβέρκο. Γλίτωσα την εγχείρηση. Θαύμα. Θαύμα. Απλά τώρα θα τουλάχιστον κάτι γλιτώνεις. Το πληρώνεις το πετρέλαιο, το γλιτώνεις από τον γιατρό. Ποιο γιατρό καλέ, έψαχνα για καμιά σωλήνα, ξέρεις τώρα, με βλέπεις. Θα το φωνάζω γιατρό, αλλά σώθηκα. Να σου πω, θα παράκληση για την εκπομπή, αν μπορείς να ακουστεί. Όριμος κύριος κοντά στα 60, καθαρός με μπεντατίν, περασμένος συχνά, και τουρκάκι γιατί πλένεται. Ψάχνει καλοθελητές για να συμπληρώσω το εισόδημα να βάλω πετρέλαιο. Κάνω τα πάντα και συμφέρω. Αποστόλη. Έλα. Είμαι αυτός που έχει πρόβλημα με αυτόν που... γυλαίκα. Αυτό το γυλαίκο τώρα που εγώ σας λέω, εγώ το φοράω γιατί μου αρέσει και με κάνει να αισθάνομαι ωραία, θα το πάρετε 60 ευρώ λιγότερα. Άσχετο. Σήμερα δεν είναι αυτό το πρόβλημά μου. Πάντα θα είναι, απλά σήμερα δεν είναι. Βάζει στοίχημα ότι θα κατέβουν να διαμαρτυρηθούν όλοι αυτοί που τους κόψανε τώρα την μπάλα για 3 μήνες και δεν θα κατέβουν για κανέναν άλλο λόγο όλοι αυτοί, να ξέρεις, παρά μόνο για την μπάλα. Βάζει ένα τέτοιο στοίχημα. Εννοείται ότι θα κατέβουν. Καλά, και τα μέτρα της κυβέρνησης, το πονάει πόδι, κόψει κεφάλι, είναι και αυτά με στην επιτυχία. Δηλαδή στην αριστεία τα περιμένει αυτά. Η δικιά μας κυβέρνηση, η δικιά μου κυβέρνηση, θα είναι η κυβέρνηση των αρίστων. Ρε, εσύ θα κατέβει για την μπάλα και δεν θα κατέβουν που έχει πάει το λάδι, ξέρω εγώ, 200 ευρώ τενεκές. Δεν έχουν να φάνε λάδι. Ναι, καλά, δεν έχουν κατέβει για τα εργασιακά, για τους συνταξιούχους, για την παιδεία, για την υγεία. Εννοείται, τι θα κατέβουνε. Τι να πω, δεν ξέρω. Ρε, εσύ είναι εν τω μεταξύ και αυτοί που δουλεύουν είναι όλοι βλαμμένοι. Είναι ικανοί να κατέβουν για την μπάλα και δεν θα κατέβουν, ας πούμε, για τα θύματα, στα τέμπη, ρε παιδί μου, για κάτι άλλο. Για τις γενοκτονίες, κάτι, για οτιδήποτε. Για κάτι καλύτερο, ρε παιδί μου. Δεν σωζόμαστε, άστο.
Έλα, Αποστολή, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, είστε καλά. Ο συνήθις ύποπτος από τη Γαλλία, ξέρεις, αυτός ο επιτίδιος. Ω, Φράνσε, je suis beaucoup. Ouais, je sais, ouais, je sais. Ouais, je sais, je sais, αυτό λέω και εγώ, je sais, je sais, je sais. Άετε κοροπή. Ζαμέ. Μουν. Τετχώς εξή. Ριάν, ριάν, ζενε, ριγκρίτ, ριάν. Μη λεβιέν, κον μαφέ. Gâteau, ouais, un gâteau, un gâteau. Ah oui, bien sûr, un gâteau. Comment tu veux le gâteau? Tu veux avec le café ou sans café? Εντάξει, φτάνει, γάμισε εδώ τώρα. Πάμε. Λοιπόν, να είσαι καλά, φίλε μου. Σε παίρνω τηλέφωνο γιατί άκουσα για την επιστολική ψήφο, τέλος πάντων, εκεί πέρα. Ήθελα να σου πω το εξής, ότι στη Γαλλία εδώ πέρα η επιστολική ψήφος καταργήθηκε το 1975, ξέρεις. Γιατί δεν πήγε καλά? Η επιστολική ψήφος, σύμφωνα με έναν επιστήμονα εδώ πέρα, τέλος πάντων του Πανεπιστημίου, ας πούμε, της Γαλλίας, επιτρέπει την απάτη εντελώς, γιατί δεν είσαι σίγουρος ούτε για τον αποστολέα, αλλά ούτε και για τον παραλήπτη να έχει. Και καταργήθηκε το 1975 λόγω πολυάριθμων περιστατικών απάτη. Πρόσεξε. Άντε καλέ, αποκλείεται. Σε λίγο θα μου πει ότι αυτό είχαν στο μυαλό του οι δεξιοί και γι' αυτό θέλουν να την θεσπίσουν. Έτσι, έτσι, ακριβώς όπως θα λες. Έλα, σε παρακαλώ, δεν είναι τέτοιοι άνθρωποι. Όχι, μα όχι, τέτοιοι είναι, άνθρωποι δεν είναι. Σωστό. Προσπαθούν να ξυπνήσουν το εκλογικό σώμα. Τι λες τώρα, σε παρακαλώ. Λοιπόν, κάτι άλλο. Έμαθα, ας πούμε, επίσης ότι σήμερα βασικά το έμαθα. Εντάξει, και χαίρομαι πάρα πολύ και σου έχω και νέα, ας πούμε, ξέρω για το οργανικό κίνημα που κέρδισε και άλλη μια μάχη. Αυτή τη φορά στην Ελλάδα. Στη Λάρκο, λοιπόν, φίλε μου, εντάξει, όλοι οι εργαζόμενοι στη Λάρκο, μετά από τον αγώνα, τέλος πάντων, αυτό που κάνανε και που θα συνεχίσουν να κάνουν, περάσαν όλοι οι τρίμηνοι στη Λάρκο. Εντάξει, όλοι οι τρίμηνοι. Και να μην ξεχάσω, λευτεριά, λευτεριά στην Παλαιστίνη. Σωστό. Μάτω, παρακαλώ, τα ακούσω να γουστάρω. Λευτεριά στην Παλαιστίνη. Λευτεριά στην Παλαιστίνη. Ναι. Ναι. Εσύ. Εγώ. Είμαι εισιτεμένη από το Σεραϊστάν. Ποια εισιτεμένη είσαι εσύ? Εισιτεμένη από τις Σέρες. Από το στροφοχωριό. Ποια από όλες, μωρή, είχε πολλές εισιτεμένες. Α, αυτή που βάφτισες εσύ εισιτεμένη, 35 χρονών. Α, ναι, μπράβο. Έλα, κοριτσάρα μου, τι κάνεις? Καλά είμαι εσύ. Πήρα να πω συγχαρητήρια για την παράσταση και οι φίλοι ακροατές της Ελληνοφρένειας να μην το σκεφτούν καθόλου να έρθουν σε αυτή την παράσταση. Ήταν χορταστική, ενδιαφέρουσα, ξεκαρδιστικότατη και αξίζει τα λεφτά της. Να γίνεται sold out όλη τη χρονιά. Εύχομαι. Να σε καλά, να το μαναράκι. Είδες από τις Σέρες ήρθα εδώ, λοιπόν. Είδες από τις Σέρες. Υπάρχουν και μερικοί μεταλλαγμένοι. Είδες. Να σε καλά, μεταλλαγμένο μου. Ελένη Λουκά. Είσαι. Αυτός που λέει για τα ούφο, όπως τον το ψέχασα, ο Μαρκαντώνης. Ο ασυρματιστής, ο Μαρκώνης. Ο ασυρματιστής και οπωσδήποτε γυμναστηριακό. Άκουσε, φίλε, πηγαίνει εμένα το παιδί μου στο γυμναστήριο και μετά γυρνάει, θέλει να κάνει μπάνιο, να βγει έξω, θέλει λεφτά για να πιει ποτό και βενζίνη να έχει τα μάξι. Αυτό είναι το κακό. Πηγαίνει στο γυμναστήριο, αλλά θέλει και όλα τα υπόλοιπα. Και κάπου θέλει κανένα παπούτσι, κανένα ρούχο, κανένα ξέρω εγώ. Αυτό είναι που θέλουν κι άλλα. Λοιπόν, άκου να δει. Αυτού του δεν θα του βγάλει. Εντάξει, πάνε στα γυμναστήρια τα παιδιά μου, δόξα τω Θεώ, αλλά θέλουν κι άλλα από την τρέλα. Αυτά τα μαλακισμένα που όλο ζητάνε. Θέλουν να ντυθούν. Αυτό πληρώνει το τίμημα, ξέρει ποιο τίμημα. Λοιπόν, έλα, γεια. Μα άρεσε η διαδικασία, Έλα, Αποστόλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σάμος εδώ, τι κάνετε? Καλά, εσείς? Καλά κι εμείς. Θέλω να κάνω μια ανακοίνωση προς τους συναδέλφους αγρότες εδώ πέρα στην Σάμο. Έχουν κάνει τα παιδιά έναν αγροτικό σύλλογο και προσπαθούν να μαζέψουν τον κόσμο, να οργανωθεί κάτι όμορφο. Εγώ πήγα σαν guest star στην πρώτη συνέλευση του φετινού χειμώνα. Ήταν πάρα πολύ ωραία, αλλά θέλω να παρακαλέσω εδώ πέρα τους ουγγαντέζους συναδέλφους και φίλους, τους αγρότες δηλαδή, να στελεχώσουν την προσπάθεια ακόμα και αν αυτή προέρχεται από το Κομμουνιστικό Κόμμα, δεν είναι κακό. Είναι πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, να μην έχουμε αυτά τα κολλήματα, δεν πάμε εκεί γιατί είναι οι κουκουέδες. Υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι στην πρώτη και στη δεύτερη συνέλευση και είπαν πάρα πολύ ωραία πράγματα. Μιλήσαν για τα προβλήματά τους, για την αγροτική παραγωγή, για τη δακοκτονία, για τις τιμές των προϊόντων. Θέλω από την εκπομπή σας να καλέσω τον κόσμο, τον αγροτικό κόσμο της Σάμου, να στελεχώσει. Είναι ελάχιστες οι προσπάθειες που γίνονται. Και αν κάτι δεν τους αρέσει, εκεί μέσα στη ζήμωση θα αλλάξουν. Δηλαδή, κοινωνική ζήμωση πρώτα απ' όλα, διεκδίκηση, συλλογική διεκδίκηση μπορεί να γίνει μέσα από το σύλλογο. Και επίσης να δουν και οι αγρότες της Σάμου τις υποχρεώσεις τους που έχει πάει τον μπρόκολο 3,5 ευρώ, να πούμε, και το λάδι δεν ξέρω εγώ πόσο. Δηλαδή, σας καλώ πραγματικά να στελεχώσετε την προσπάθεια των παιδιών. Και ό,τι δεν το γουστάρετε μπορεί να αλλάξει. Αυτό ήθελα να πω. Πολύ ωραία πράγματα. Για τα αγριογούρου να είπανε. Είπανε πολλά θέματα και ήταν και από άλλους χώρους. Και δεξιοί ήταν την πρώτη φορά και Λεβέντι που έχουν ψηφίσει ήταν την πρώτη φορά και από όλα τα χωριά. Αλλά δεν έχουν πλειοψηφία. Πρέπει ο κόσμος να βγει από το σπίτι και να πάει. Είναι μια καινούργια προσπάθεια. Χρειάζεται στελέχωση. Αυτό.
Παραπολιτικά. Ναι, ναι. Λοιπόν, σε παρακαλώ, πες τον Αποστόλη, που τον αγαπάμε βέβαια, ναι, μην ξεχνάει ότι η κυβέρνηση με τον μπαμπά Μητσοτάκη έκανε το κουκουέ, το αγαπημένο του. Πείτε τα κύρια, μην τα ξεχνάνε αυτά, γιατί και το κουκουέ, τι είναι το κουκουέ. Γιατί έχει πάρει πολύ φορά, έχει πολύ αμνησία. Τι είναι το κουκουέ, και λίγα λέτε, πες για τα Ρόλεξ και όλα. Γεια σου Αποστόλη, γεια σου. Έγινε, έλα γεια. Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Ε, Αποστολή. Έλα. Λοιπόν, άκουρε φίλε, γιατί ακούω από όταν ξεκινήσατε για το αρνί. Σήμερα στα σούπερ μάρκετ Μασούτης θα πωλείτε το αρνί 8,9 ευρώ το κιλό. Έχω ένα ακροπολείο σε νησί. Αυτός τώρα λέει στο Μασούτη που λέει 8,90 και εμείς αγοράζουμε από 8,90 μέχρι 9,60. Συν ΦΠΑ, μαζί με τη σηκωταριά και το κεφάλι, όλα αυτά έρχεται σε εμάς 12 ευρώ. Τώρα είτε εμείς εδώ αγοράζουμε από εγκληματίες χονδρεμπόρους, είτε αυτοί κάτι άλλο κάνουν και το πουλάνε τόσο φθηνό. Και τα δύο παίζουν. Ναι, αυτό το ρετίκολο ως υπουργός δεν ψάχνει ούτε αν αυτοί εδώ εσπροκερδούν. Χαίστηκε, παιδί μου, την πολυεθνική θα στηρίξει. Εσένα θα στηρίξει. Τράβα γίνε πολύ. Εθνική, αυτό που δεν το καταλαβαίνετε. Ναι, έχει. Πρέπει να καταλάβετε τις δικές σας ευθύνες. Γίνε πολυεθνική να πουλάς 8,90. Ναι, θα γίνουμε υπάλληλοι των πολυεθνικών για να πουλάμε 8,90 με το δικό τους και να παίρνουμε 700. Αυτός τώρα ποιος ξέρει, θα έχει αγοράσει από Βουλγαρία με 6 ευρώ, κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω τι γίνεται, ρε φίλε. Μια φορά που έκασα και το ψάξα λίγο, είδα ότι ήταν συσκευασμένα κάνα μήνα πριν μέσα σε σακούλες και τους αβγάζαν και τους αδίναν. Αυτό δηλαδή, το μόνο, και το είχαν βρει πιο φθηνό. Αλλά πλέον δεν υπάρχει πιο φθηνό. Όπου και να πας. Δεν υπάρχει πιο φθηνό. Δηλαδή, εγώ ας πούμε πουλάω τώρα 13,80 και δεν αξίζει τον κόπο να έρθει κάποιος να το πάρει. Δεν αξίζει. Σε δηλαδή, σχέση με το Μασούτη προφανώς δεν αξίζει. Δεν αξίζει να το κρατάω στο μαγαζί για να το δώσω. Καλύτερα να πουλάω κοτόπουλα. Το κατάλαβε τι γίνεται. Ναι, ενώ τα κοτόπουλα σε φέρνουν. Δεν ενδιαφέρεται κανένα γι' αυτό, α πούμε. Και το πληρώνει ο απλός πολίτης τώρα. Εγώ είμαι και σε χωριό τώρα και ντρεπόμαστε και να το δώσουμε. Γιατί ο ένας με τον άλλο γνωριζόμαστε, με τα μικρά μας ξέρει ο ένας τι έχει μέσα στο σπίτι του άλλος. Φαντάσου δηλαδή παραπέρα τι γίνεται. Όχι για κλείσιμο, άστο το που θα φτάσουμε και με τα νέα μέτρα. Άντε βρε Αποστόλη. Συγγνώμη κιόλας, ε. Έχω πάρει το μεταξύ άλλες τρεις φορές. Θα χτυπάει, αλλά μου φαίνεται είσαι απόν. Δεν ήμουν απόν, ήμουν παρόν. Θέλω να σου πω περισσότερο ότι συγκινήθηκα πολύ με τις μητέρες που μίλησαν για τα τέντη και τα σχετικά. Πραγματικά μου άγγιξε πάλι έτσι ένα δεύτερο σημείο μέσα μου και μια θέληση σε ένα γιατί γαμώτο και τα νεύρα μου. Και θέλω να σου πω επίσης ότι οι Γερμανοί ετοιμάζονται τώρα. Βάζουν μπρος για μετανάστευση στην Ελλάδα να έρθουν με αυτήν εδώ την τετραπλάσια ανάπτυξη που έχουμε εδώ. Καταρχήν, ο μέσος όρος της ανάπτυξης στην Ευρώπη είναι 4 φορές χαμηλότερος από ό,τι στην Ελλάδα. Μπράβο! Η Ελλάδα έχει τετραπλάσια ανάπτυξη, για παράδειγμα, από τη Γερμανία. Οπότε να περιμένουμε ένα τέτοιο κύμα μετανάστευσης. Όχι κατοχής αυτή τη φορά. Οι Γερμανοί έρχονται για να ζήσουμε. Φοβερό. Έλα, Αποστολή. Έλα. Από Μπλάιθ παίρνω τηλέφωνο, από Αγγλία. Ο ναυτικός είμαι. Έλα, ναυτική αποφάση, τι είσαι. Ναυτικός είμαι. Ηλεκτρολόγος, ναυτικός, τι είσαι. Ναυτικός. Είμαι ηλεκτρολόγος το πλοίο, ειδικότητα. Να σου πω. Έλα. Με αφορμή τη συγκέντρωση των συγγενών των θυμάτων για τα Τέμπη, ήθελα να πω ότι όσο μακριά κι αν είμαστε, οι ψυχές μας και οι καρδιές μας είναι πάντα μαζί τους. Το έγκλημα αυτό δεν πρέπει να ξεχαστεί. Δεν πρέπει να ξεχαστεί. Αυτό θέλω να πω. Τίποτα άλλο. Θυμηθείτε τα συναισθήματα ολονών μας εκείνες τις μέρες. Θυμηθείτε μόνο αυτό. Δεν πρέπει να ξεχαστεί αυτό το πράγμα. Και μόνο το γεγονός ότι σπεύσανε τότε να κάνουν υποψήφιο τον Καραμαλή για να έχει τη βουλευτική ασυλία, για να είναι αναγκασμένη οποιαδήποτε έρευνα να πέσει πάνω στα κυβερνητικές ψήφους για να μπορέσει να παραπεμφθεί αυτός ο άνθρωπος, και μόνο αυτό δείχνει πόσο ένοχος είναι. Αυτόματα, μόνο. Είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτεται θέματα ασφαλείας. Και θα ήθελα να ανακαλέσετε αμέσως. Διασφαλίζουμε την ασφάλεια. Γεια σου, Τζολιά μου. Γεια σου. Τι κάνεις? Καλά. Με συγκίνησε η εκπομπή σας σήμερα και είπα να δω πώς είσαι. Καλά είμαι. Είχαμε και μέρες να μιλήσουμε. Α, δεν το πιστεύω. Αν δεις τι περνάει τώρα το γραφείο μου μπροστά, ε. Τι περνάει? Είναι ένας σκύλος, ζωσμένος με κρυκτικά, τίγκα στο φυσικλίκι. Έχει και ένα μαχαίρι Rambo style στο στόμα. Εντάξει, πολύ τσαμπουκάς. Από αυτή τη συμμορία θα είναι το σκύλο. Είμαι σίγουρη. Ναι, που τα έχουν πλακάκια και με τους ιατροδικά.